Φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά στην Ίσυρο μετά από πολλά χρόνια. Είχα ξανάρθει στο νησί σας ως φοιτητής. Θυμάμαι τότε με μια σκηνή και sleeping bag στην Παχιά. Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Σε εκείνες τις διακοπές, δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Ήτανε στο πανηγύρι της Παναγίας, στον Υποριό όμως, στην Κυρά, σε ένα εξαιρετικά, μου έχει μείνει στη μνήμη, πολύ ζεστό, ανθρώπινο πανηγύρι, όπου σχεδόν όλο το νησί, σε μια αυλή, με καλούδια τα οποία είχαν φτιάξει από τα σπίτια, μοιράζανε κρέας και πατάτες, θυμάμαι, βραστές. Και θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική. Και το σχολίασα, θυμάμαι τότε αυτό, στη γυναίκα μου που ήμασταν από τότε μαζί, και θέλω σήμερα να το θυμίσω, διότι πράγματι ο Πάνος είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, και να είστε περήφανοι που είναι εδώ από τα νοικιά, από την Ίσυρο, είναι συντοπίτη σας. Και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, διότι έχουμε, παρά τις διαφορές μας, τις σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, έχουμε μια κοινή έγνοια και μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Θέλουμε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες δυσκολίες, και ιδιαίτερα μετά τις τρομακτικές δυσκολίες στην οποία έχει μπει η πατρίδα μας, από το 2010 και μετά, με την επιβολή πολιτικών που έχουν ελαττήσει την κοινωνία και τους πιο αδύναμους. Και πήραμε το θάρρος να συγκρουστούμε, να βγούμε μπροστά, να αντιπαρατεθούμε. Με δυνάμεις υπέρτερες από το δικό μας τον ΠΟΗ, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των Ελλήνων, ανεξάρτητα από την ιδεολογία τους και στο τι πιστεύουν, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.